ήρθατε. Έλα, Παρίδη. Λοιπόν, Θανάση. Τι γίνεται, καλά είσαι, σε φιλίο σου κιόλας, τελευταία μέρα σου. Πώς είσαι, λάμπης. Λάμπης, Παρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ όμως τι κάνεις. Θα σε φωνάξω. Εσύ, Κώστα, ε. Μαζεύω εσύ. Πράγματα, μαζεύω πράγματα. Α, μαζέψουμε έτσι μερικά. Α, μαζέψουμε μερικά, τα αποθηκεύσουμε, ρε παιδί μου, να μην τα φάει η σκόνη τώρα, κατάλαβες. Εγώ είμαι οργανωμένος, δεν κάνω να δεις ό,τι να είναι. Ότι ήσουν τόσο νοικοκύρης, βέβαια, τόσο είναι η αλήθεια, είσαι κάθε μέρα και μια άστα, βρε παιδί μου, αυτά, χαλάς και το δεκόρ τελευταία μέρα. Τα βάλω τα φασόλια φυτρώσω. Τα έχει φτιάξει η Ειρήνη εκεί μια χαρά, άστα, να είναι ωραία. Τι δεν πρέπει να μαζέψω πράγματα. Μετά, παιδί μου, τώρα θα δώσω την ώρα της εκπομπής. Α, έχεις τρελαθεί εσύ, έχω ξέρεις πόσες δουλειές έχω να κάνω. Έχω φέρει ένα κάρο Προμήθειες για να φύγουμε. Καλά. Να σου πω, μετά θα μαζέψουμε. Μείνουμε μια ώρα παραπάνω να μαζέψουμε. Έλα εδώ. Γιατί τελευταία να μην κάνουμε δύο δουλειές μαζί, καλέ. Τι γίνεται. Πρέπει τώρα να μιλήσουμε με τους φίλους μας. Άντε να πάρουμε να πούμε αυτά. Τι έχουμε να πούμε. Για πες. Αυτά οπωσδήποτε. Μην τα ξεχάσεις. Τα παιχνιδάκια σου. Τα βιβλία μαζί. Τα βιβλία. Άπαντα. Άπαντα. Το τελευταίο είναι αυτό. Αφιερωμένο από το Βότσκαρη. Εγώ περίμενα να γράψεις τα μυστικά της επιτυχίας, όχι της αποτυχίας. Όλοι για την επιτυχία γράφουν. Ας γράψει κι ένας για την αποτυχία. Τι να τα κάνω της αποτυχίας τα μυστικά. Ο καθένας έχει τη δικιά του αποτυχία, θέλει και άλλα μυστικά. Μα καλά τώρα, αυτό είναι marketing. Σε έχω πει, δεν ξέρεις από marketing. Δεν ξέρω. Επειδή όλοι γράφουν για επιτυχία, πρέπει κάποιος να γράψει για αποτυχία, ούτως ώστε να αποφεύγει ο κόσμος στις κακοτοπιές, ναι, για να μην αποτύχει. Τι κάνεις. Λοιπόν, τι θα φάμε τώρα, θα φτιάξουμε να φάμε τώρα στη θεία μέρα. Ναι, θα φτιάξουμε. Είναι δυνατόν. Παιδε, κάτι πρόχειρο τουλάχιστον. Περίμενα όλη τη χρονιά να κάνω αυτή την πίτα. Αλήθεια σας. Αλήθεια πω. Λες. Μόνο θα σας πω πώς την ονομάζω. Και αν έχετε ξανακούσει πάλι τέτοια πίτα, να μου το πείτε, μας πάρετε τηλέφωνο. Ναι, κάτσε να μας πάρουν τηλέφωνο και για τέτοιο, την τελευταία μέρα. Α, να μας πάρουν τηλέφωνο, να μας πούνε. Για μου, να πούνε οι άνθρωποι πράγματα που θέλουν. Τι να μας πούνε. Θα πει ο άλλος, παιδιά, καλές διακοπές. Να πάρουμε έτσι ενέργεια κι εμείς φεύγοντας, καταλαβες. Ναι. Ή να πει, παιδιά, να περάσετε καλά. Ναι. Ή να πει ότι δεν μ' αρέσει η Ντίνα, ας πούμε, ή δεν μ' αρέσει ο Πάτρας. Ναι. Κατάλαβες. Όλα δεκτά είναι. Ό,τι θέλετε, θα πάρετε τηλέφωνο και θα μας το πείτε σήμερα. Γιατί αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Σήμερα. 211-189-1957. 211-189-1958. Κυρίες και κύριοι, τα τηλέφωνά μας. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και mail εδώ πέρα στην εκπομπή πράκτορες@star.gr και φυσικά τηλετέξτ στη σελίδα 690 για να δείτε από εδώ και πέρα δηλαδή όλο το καλοκαίρι να βλέπετε πράγματα που δεν έχετε δει. Αν φυσικά έχετε και υπολογιστή, τα λέω καλά, ε. Τα λέω καλά. Κάθε μέρα και καλύτερο. Έτσι σου λέω. Κυρίες και κύριοι, για όλους όσοι έχετε υπολογιστή και θέλετε να δείτε αποσπάσματα της εκπομπής που χάσατε όλο αυτό το διάστημα, τώρα που θα έχετε και εσείς περισσότερο χρόνο, www.star.gr για να δείτε αποσπάσματα από συνταγές, από ταξίδια και γενικώς από όλη την ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργήσαμε με τη βοήθειά σας φέτος. Και με την αγάπη σας και με την υποστήριξή σας, με τις συνταγές που στείλατε, με τα καλά σας λόγια. Βοηθήσανε πάρα πολύ. Ειδικά τα καλά σας λόγια βοηθήσανε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι λέει ο Θανάσης. Εννοείται, δεν το συζητάμε γιατί τώρα αυτό. Είναι δυνατόν, είναι αμφίδρομη σχέση ούτως ή άλλως. Εμείς ήμασταν εδώ με πολύ μεγάλη χαρά κάθε μέρα και με πολύ ζωντάνια, ιδιαίτερα ο Θανάσης. Ναι. Το διαπιστώσατε άλλωστε. Εγώ θα πάρω και τα παιχνίδια, τα μαζέψω. Καλά, ήμουν σίγουρη πως θα πάρω τα παιχνίδια. Θα βάλω τελευταία όμως μέσα αυτά. Λοιπόν, πού σας λέω για την πίτα που θα κάνουμε. Α. Ένα μόνο έχω να σας πω. Ναι. Μπριαμόπιτα. Και τι του λες, δηλαδή, και πρέπει εμείς να κάνουμε κουρδουκλιό μέσα στον αέρα. Εσύ πρέπει να πεις τώρα, να σου πω ποιος είναι ο ρόλος σου. Εξαιρετικά ωραία η πίτα, κυρίες και κύριοι, μπριαμόπιτα. Άκουσε με, ο ρόλος σου είναι μπριαμόπιτα. Ναι. Τι είναι αυτό, βρετή, να το έχω ξανακούσει. Ωραία, αλλά το πάμε την αρχή. Πάμε. Λοιπόν, ένα μόνο έχω να σας πω. Η πίτα ονομάζεται μπριαμόπιτα. Τι λες, Ρεντίνα. Τι είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Καλό. Δεν το είπα καλά, πάμε ξανά. Okay. Δεν το είπα καλά. Φτάνει η πρόβα που όπως τελειώσαμε. Τελευταία, θα το πω πάρα πολύ καλά. Έλα, πες, έλα. Ένα μόνο έχω να σας πω. Η πίτα που θα κάνουμε σήμερα ονομάζεται μπριαμόπιτα. Μιλάς σοβαρά. Ναι. Έχω να φάω μπριαμόπιτα από το 1984. Ήμουν 9 χρονών, δεν το θυμάμαι. Δηλαδή είχαμε πάει ένα ταξίδι, αν θυμάμαι καλά. Ποτέ έφαγες μωρέ μπριαμόπιτα. Ποτέ. Okay, λοιπόν. Α, έτσι θυμάμαι. Δεν έχω φάει ποτέ μπριαμόπιτα. Αυτό είναι σαν μπριάμ πίτα δηλαδή. Το ενδιαφέρον σε αυτή την πίτα είναι ότι είναι μια πίτα καλοκαιρινή γιατί έχει όλα τα λαχανικά τώρα του καλοκαιριού. Mm-hmm. Όπως κάνουμε το μπριάμ, mm-hmm, έχει τα μυστικά της, τα οποία θα τα ακολουθήσετε βήμα-βήμα και έχει και μια ζύμη από αυτές που αγαπάτε πολύ. Ζύμη κουρού με γιαουρτάκι. Mm-hmm. Αυτό θα φτιάξουμε σήμερα. Να σου πω τώρα, εγώ θα μαζέψω κανένα πράγμα. Ξέρεις γιατί, εγώ θα σου το θέσω αλλιώς. Ναι. Είναι δυνατόν τώρα μέρες που είναι να καθόμαστε μέσα. Χθες φύγαμε.
Δεν πρέπει να φύγουμε και σήμερα. Πάλι θα φύγουμε. Βέβαια πάλι θα φύγουμε. Τι καθόμαστε, κόσμος είναι έξω τώρα. Να πάμε κι εμείς έξω. Βόλτες, γύρω-γύρω. Ναι, δεν πρέπει να πάμε μια βόλτα έξω. Και μη σου πω πού θα πάμε. Πού θα πάμε, Θανάση μου. Κάτι ξέρω κι εγώ, νομίζω. Κάτι ξέρω κι εγώ. Κάτι ξέρω κι εγώ, λοιπόν. Κάτι ξέρεις κι εσύ. Πάμε να μαγειρέψουμε στο Όμικρον. Δεν σας λέω, θα δείτε σε λίγο τι θα κάνουμε. Όχι, δεν λες να τα πεις όλα, γιατί δεν τα λες όλα. Όχι, δεν πρέπει να πεις και περισσότερα στοιχεία. Πάμε τώρα. Να πω κάτι τελευταίο. Πες κάτι τελευταίο. Βρίσκεται εκεί την Τίνα, για όλους όσοι δεν το ξέρετε. Σχεδόν κάθε μέρα. Το τελευταίο. Το τελευταίο. Σχεδόν κάθε μέρα. Άντε, πάμε. Από εδώ πάνω φύγω. Άντε, τώρα. Πάμε. Άντε. Όχι, θα μαζέψω τα πράγματα εγώ. Πήγαινε, θα μαζέψω. Μην ξεχάσει τα παιχνιδάκια σου. Θα τα πάρω όλα. Έλα, μην αργήσει. Εγώ θα μαζέψω και θα φύγω. Έλα. Έχουμε δώσει ραντεβού λοιπόν εδώ στο Όμικρον. Μου λέει έλα, θα μαγειρέψουμε, θα πάμε, θα πιούμε για ένα καφεδάκι στο τέλος και θα τα πούμε. Καλά μιλάμε για φοβερό κτίριο, ε. Σα παγόδα είναι εντωμεταξύ. Απίστευτο. Σε πολύ ωραίο μέρος. Πρέπει να έχει ωραίο κήπο. Πάμε. Τίνα! Ωπα, τι ωραίο μαγαζί έχει φτιάξει Τίνα, ρε παιδί. Εκεί πάρα είναι αυτή η τρομερή. Απίστευτο. Τίνα! Ωραιοτάτη μου κυρία, με συγχωρείτε. Πού είναι η Τίνα, έχω δώσει ραντεβού. Και πού είναι η... Α, εκεί κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς το μου. Καλώς το μου. Θα σε λερώσω, Θανάση. Ωραία που είσαι με τα ρόζ αυτά. Μαγειρεύω εδώ. Τι φτιάχνεις εδώ. Καλά, έχει διάφορα. Εσένα ξέρω τι σου αρέσει. Η ψαρά σου, την έχουμε ετοιμάσει εκεί. Μπάμπη. Μπάμπη, αδερφέ μου, τι γίνεται. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, αυτός είναι ο Μπάμπης εδώ πέρα. Είναι ο βοηθός της Τίνας. Μιλάμε τώρα για. Έχουμε... Και κάνει τη σούπερ ψαρόσουπα. Από, από πότε έχουμε που μας έχεις τρελάνει με τον Μπάμπη, δύο μήνες τώρα. Έχει 40 μέρες, ρε παιδί μου. Έχει 40 48 τηλέφωνα τη μέρα ο Μπάμπης, στα αφεντικό. Μπάμπη μου, να είσαι καλά. Γερός να είσαι. Αδερφέ, εσύ πώς σε λένε εσένα. Βασίλης. Βασίλης, γεια σου Βασίλη. Εσύ τι κάνεις, εσύ βάζεις τις φωτιές. Ρωτισιό. Έψτε, το λέω και γαλλικά, ωραία, ε. Έχω ετοιμάσει κατάσταση στον κήπο να φτιάξουμε μπαρμπούνια και διάφορα από τα αγαπημένα πιάτα στο Όμικρο. Αλλά δεν μου σε κλείσει την κουζίνα, Θανάση μου. Εσύ, κυρία μου. Γεια σας, τι κάνετε. Καλέ, τι μικρή είσαι εσύ. Είσαι πολύ μικρή. Είμαστε μικρή. Μωρέ, πολύ μικρό είναι αυτό, θα έλεγε την Τίνα. Είμαι τόσο μικρή. Τι κάνεις εσύ. Θα πάει τα σαλατούλες. Μπαρμπούνια φιλεταρισμένα. Τώρα θα μου πείτε, ναι, το πιο εύκολο είναι να φιλετάρουμε μπαρμπούνια. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς, θα βρείτε ένα καλό ψαρά. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Δηλαδή το μια άλλη φορά που θα έχουμε χρόνο στην εκπομπή, θα σας δείξω πώς φιλετάρουμε μπαρμπούνια. Τώρα εμείς εδώ τα έχουμε έτοιμα. Είναι φιλεταρισμένο, χωρίς το κεντρικό κόκαλο και έχουμε αφαιρέσει μια λαβίδα και τα κοκαλάκια, όλα. Και είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα περάσουμε από το αλεύρι. Έλα, μωρέ, εσύ που έχεις γάντια. Εσύ που έχεις γάντια. Άκου να σου πω τι θα κάνεις. Περίμενε, θα σου βάλω εγώ λίγο λάδι ακόμη εδώ. Ναι. Μόλις κάψει το ελαιόλαδο, θα περάσεις τα μπαρμπούνια, τα φιλέτα από το αλεύρι. Θα την άξεις όμως να φύγει η περίσσια από το αλεύρι. Ναι. Θα τα τηγανίσεις. Μην πάρουν πολύ χρώμα. Λοιπόν, με τι σερβίρουμε τα μπαρμπούνια μας. Ναι. Αλμύρα. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Αλμυρίκια. Λίγο ελαιόλαδο, είναι καταπληκτική γαρνιτούρα. Γίνεται, ξέρεις, έχεις την εντύπωση ότι τρως κάτι φρέσκο και ιώδιο. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε λίγη από την κρέμα σκόρδου που τόσο λόγο κάναμε όλη τη χρονιά στην εκπομπή. Και εδώ θα βάλουμε τα λαχανικά μας. Έχει κολοκυθάκι, έχει πιπεριά, έχει κόκκινη πιπεριά. Διάφορα λαχανικά, κομμένα λεπτά έτσι σε πολύ λεπτό καρεδάκι. Και για να είμαστε και λίγο πιο μεσογειακοί. Οκ, okay, λίγη κάπαρη και λίγη ντομάτα αλιαστή. Τα αλμυρίκια μας είναι έτοιμα. Ωραία. Λοιπόν, με το σκόρδο τα αλμυρίκια. Θες να μου επιθυμείς τι κάναμε, σε παρακαλώ. Μέχρι να... καλά, δεν κάναμε και σπουδαία πράγματα. Για να καταλάβει. Πού το έχεις το μυαλό, Θανάση μου, πού το έχεις το μυαλό. Λοιπόν, σοτάραμε τα αλμυρίκια. Πολύ ωραία. Μιλάμε για 3 λεπτά υπόθεση. Σε ελαιόλαδο και με κρέμα σκόρδου. Ελάχιστο αλάτι, λίγο πιπέρι, έτοιμη η γαρνιτούρα. Και εδώ έχουμε ένα συνδυασμό από διάφορα λαχανικά, ωραία, τα οποία είναι όλα ψιλοκομμένα.
Αλλά η διαφορά μας σε αυτή τη γαρνιτούρα είναι ότι έχουμε βάλει και κάπαρι και λιαστή ντομάτα που αρέσει πάρα πολύ στο Θανάση. Μπο, μας έχεις πάει στη μύτη κάπαρι, ε. Πραγματικά. Και να σου πω, να μαγειρεύεις σε κήπο, έτσι. Τέλεια. Η κάπαρι μου αρέσει. Πρέπει να κάνουμε εκπομπές μόνο σε κήπο. Ναι. Λέω τώρα εγώ. Έτσι όπως θα λέει. Πω, πω, αυτά τα μυρίκια μου αρέσουν πάρα πολύ. Σου βάλω αρκετό, ε, γιατί μας αρέσει αυτό. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι ιόδιο, παιδί μου. Θάλασσα. Ακριβώς, όπως το λες, έχουν και πολύ ωραία γεύση. Ναι. Είναι και πολύ θρεπτικά, ε. Έχει, βέβαια, και έχει και το σκορδάκι τώρα. Θα βάλουμε και τα λαχανικούλια μας όμως. Πανεύκολο, καλοκαιρινό πιάτο. Το μόνο μυστικό που έχουμε να σας πούμε εδώ είναι μόνο για τα υλικά. Φροντίστε να είναι φρέσκα τα μπαρμπουνάκια σας, να είναι ωραία τα λαχανικά σας. Δεν χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία. Λοιπόν, από μας για σας, με πολύ αγάπη, μπαρμπουνάκια με αλμυρίκι και λαχανικά. Φεύγουμε, Θανάση, πάμε, γυρίζουμε στούδιο. Όχι, φεύγουμε. Εγώ θα φάω. Πήγαινε εσύ και εγώ θα έρθω. Εντάξει. Θα πάμε πρώτα. Ήρθαμε εδώ πέρα να μην φάμε, δηλαδή έχει φτιάξει τέτοια λιγουδιά και δεν θα φάμε. Θα φάμε πρώτα. Μεσχέ, Θανάση. Μαντάμ Νικολαού. Merci beaucoup. Merci beaucoup et tout. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye. Αχ, 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 πολύ ωραίος χώρος, έχω να πω. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι είναι και πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά επαναλαμβάνω για να τα λέμε και όλα, και στον πλάγι είναι έμεσο. Βρίσκεται και την Τίνα εκεί. Δεν αυτό λέω, ήταν πέρα. Έμεσο. Αυτό είναι έμεσο, κατάλαβε. Δεν είναι άμεσο. Ωραία, είναι λοιπόν. Εντάξει. Είδες, δεν έχεις παράπονο. Δεν μαγειρεύουμε μόνο μέσα εδώ. Ναι. Μόνο μέσα στο στούντιο. Ναι. Και έξω από το στούντιο. Και χθες. Και ταξίδια κάναμε. Πού να πόσα ταξίδια δεν τι έκανες. Να θυμηθούμε, να θυμηθούμε. Τι να πρωτοθυμηθείς και τι να πρωτοθυμηθείς. Δηλαδή. Πήλιο, ναι. Καρπενήσι, ναι. Εύβοια, θέλω και όλοι παρακαλώ. Χίο, Καλαξίδι, Κύθυρα, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο. Δηλαδή μιλάμε, δεν υπάρχει... Κοζάνη, πήγα εγώ, Κοζάνη. Δεν μιλάτε. Υπάρχει... Κρήτη, Κρήτη, Κρήτη. Κωνσταντινούπολη, δεν υπάρχει σημείο του χάρτη, κυρίες και κύριοι, παντού, που οι νηστικοί πράκτορες δεν αφήσαν το στίγμα τους. Παρίδη, έλα φέρει και τα πράγματα. Τι πάμε, δώσε. Πάλι πάμε, φέρουμε. Όλο πάμε. Φέρει πράγματα, πάμε. Σιγά σιγά. Κοίτα ο άλλος, φέρει πράγματα. Άρα, το νούμερο είναι της Δίνας αυτά. Είναι της Δίνας. Α, αυτό είναι το λοιπόν, δικό μου, παιδιά. Άντε, ετοίμασαι και τα άλλα πράγματα να έρθεις. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Και για καταδύσεις θα φύγουμε. Έχουμε εκπλήξεις. Θα δεις, έχω πρόγραμμα σου λέω. Έχω πρόγραμμα. Άντε, πάμε, πάμε. Φάντα ντρομερή. Έτσι είναι το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι πολύ γλυκό να το βλέπεις στο πρόσωπο ένας παιδιού. Ναι, καλά, αυτή είναι φατσούλα, έτσι δεν είναι. Τα δόντια του μου αρέσουν. Φοβερή φάτσα. Δύο δοντάκια ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει για να ανοίγει μπύρες. Μαυρέ. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να βλάπουμε. Λάκα κάνουμε, ρε. Λοιπόν, για πρέπει. Πάμε να κάνουμε τώρα, πάλι. Μα είσαι με τα καλά σου, βρε Θανάση μου, εκπομπή μαγειρικής, δεν θα μαγειρέψουμε. Ναι, αλλά ξέχασες να δώσεις την κάρτα. Εγώ στα λέω για καλό, δεν στα λέω για κακό. Οκ. Okay. Πάμε λοιπόν. Εγώ θυμάμαι καλά για αυτό. Ενώ εγώ, Θανάση μου, ξέρεις, περάσω από τα χρόνια. Μπριαμόπιτα. Για τη ζυμή θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια μαργαρίνη μαλακωμένη, 250 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, ένα αυγό, μισό κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε 2 μέτρια κρεμμύδια σε φετούλες, 2 μελιτζάνες σε κύβους, 2 πιπεριές σε καρέ, 2 κολοκυθάκια σε κύβους, 3 όριμες ντομάτες σε φέτες, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 300 γραμμάρια φέτα, 100 γραμμάρια γκούτα, μισό φλιτζάνι δυόσμο φρέσκο, αλάτι πιπέρι, ελαιόλαδο. Εν τω μεταξύ με έχουν φάει και δουλειές. Η αλήθεια είναι ότι έχεις πάρα πολύ δουλειά. Δεν έφαγα τίποτα σήμερα το πρωί. Ναι. Σύλληψα λίγο να σκόνει. Θα φας τώρα τη μαργαρίνη που χρειάζομαι για τη ζύμη. Τρώω λίγο έτσι το μάκι μέχρι να φτιάξει την πίτα. Αυτή είναι ζάχαρη. Αυτή είναι ζάχαρη που βάζεις πάνω. Βέβαια. Καλά. Εντάξει. Πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση για την πίτα.
Θα πάρετε ένα ταψάκι, τη λαμαρίνα του φούρνου, θα στρώσετε αντικολλητικό χαρτί και θα βάλετε όλα τα λαχανικά που βάζουμε στο μπριάμ, κομμένα, είτε σε καρέ, είτε σε φετάκια. Ας πούμε τα κρεμμύδια τα έχουμε κόψει σε φέτες. Τις πιπεριές τις έχουμε κόψει σε καρεδάκια. Πιπεριές πράσινες ή σε όπως θέλετε. Τώρα, το κολοκύθι, θα κόψουμε και το κολοκύθι σε καρέ. Εδώ το ζητούμενο είναι να ψήσουμε τα λαχανικά, χωρίς όμως να είναι λιπαρά. Δηλαδή, ξεχάστε την ιστορία που κάνουμε στον μπριάμ που τα βάζουμε στην κατσαρόλα με το λάδι και όλα αυτά. Θα τα ψήσουμε έτσι ώστε να στο φούρνο να στεγνώσουν, να μην έχουν υγρά για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε να βάλουμε τη γέμιση. Εδώ και τα λαχανικά. Τι άλλο μένει? Μένει να κάνουμε μία μελιτζάνα. Εσύ μάζευε, μάζευε. Μαζεύω, μαζεύω, γιατί μάζευε. Έχουμε και πολύ πράγματα. Μην ξεχάσεις τα παιχνίδια σου, μην ξεχάσεις... Σάρα και τη Μάρα έχω δει κάτω. Σάρα και τη Μάρα δεν θα πει τίποτα. Μάζευες, μάζευες, έντα... Το είναι για την παραλία, καταλαβαίνεις. Και... Δεν το κάνεις στην παραλία αυτό, Θανάση. Θα σου παίζω τραγούδια στην παραλία. Φαντάσου, εσύ να παίζεις μουσική στην παραλία και εγώ να μαγειρεύω. Θα φύγεις κολυμπούντας. Μάση που το τραγουδάκι που έλεγα. Πεινάμε, πεινάμε. Δώσ' μας να φάμε. Είδες τελικά πόσο επίκαιροι ήμασταν. Τότε. Τα ξέρεσαι, Θανάση μου. Εγώ δεν σε πίστευα. Τότε που ήταν όλα καλά, όλα ωραία, λεφτά υπήρχαν, εγώ τα τραγουδούσα. Εσύ όμως είχες πάρει πρέφα τη δουλειά. Είχα λοιπόν, πάρει δουλειά, κρεμμύδι, πιπεριά, βάλτε και κόκκινη πιπεριά, καλύτερα θα είναι ακόμη. Κολοκύθι, μελιτζάνα. Θα βάλετε πάνω εδώ τις ντοματούλες για να έχουν φρέσκια ντομάτα, κομμένη και αυτή, για να έχει την υγρασία που θέλουμε. Να γίνει όπως πρέπει το λαχανικό μας. Τι κάνεις ρε πουλάκι μου, Παναγία μου. Άμα έχω πράγμα πολύ εδώ πέρα τώρα. Αλάτι. Καλά, μην τα πάρεις και όλα τα παιχνίδια, δεν χρειάζεται. Άμα πας στην Κατερίνα με όλα αυτά τα παιχνίδια, να μην σου πω, ε. Και με το δίκιο της η κοπέλα. Πού θα τα πας όλα αυτά τώρα τα παιχνίδια εκεί? Θα τα πάω, θα τα δώσεις, κανένα νηψάκι. Α, οπωσδήποτε θα μου βάλετε λίγο λαδάκι. Έχετε προθερμάνει στους 200 βαθμούς στο φούρνο. Και για να έχουν. Α, πιπέρι. Να βάλουμε και λίγο πιπέρι. Τι έχω αυτό. Είναι ένας ωραίος τρόπος να κάνετε και ψητά λαχανικά τώρα το καλοκαίρι. Φανταστείτε μια ωραία σαλάτα με ψητά λαχανικά. Να κρυώσουν αυτά, έτσι. Και να με λίγο τυράκι φέτα ή με γιαουρτάκι. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Δεν θέλετε τίποτα. Μπορείτε να ψήσετε λίγο κοτόπουλο, ας πούμε, στη σχάρα. Να έχετε ψητά λαχανικά δίπλα. Μια χαρά, έχουμε κάνει τέτοια στέγη εμείς εδώ. Και θα πάρουμε. Δεν έχω δώσει μετάλλιο ποτέ. Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί πώς βρέθηκε αυτό εδώ πέρα? Κάπου όλο θα το έδωσε. Ζάχαρη, θα βάλουμε λίγη ζάχαρη από πάνω, να καραμελώσουν αυτά τα λαχανικά μας και να γίνει όπως πρέπει. Λοιπόν, στο φούρνο για 45 λεπτά με 50, έτσι ώστε να αρχίσουν τα λαχανικά να ψηθούν και να είναι έτοιμα. Αυτό είναι τη πετρούλα, κατά λάθος βρέθηκε εδώ, στο λέω. Πέρασε η πετρούλα και το άφησε. Εκτός αν το πήρες από το κορίτσι, δεν ξέρω. Κατά λάθος, μπερδευτήκαν τα πράγματα. Σας έλεγα λοιπόν τα ψητά λαχανικά στο φούρνο. Τώρα, θα τα αφήσετε όμως αυτά να κρυώσουν που τα βάλετε στην πίτα. Για ευνόητους λόγους. Γιατί διαφορετικά θα διαλυθεί η ζύμη και μετά δεν θα μπορούμε να τα κάνουμε μια πίτα ρολό. Θα θέλουν πέταμα. Με συγχωρείς κιόλας, αλλά ξέρεις τι. Μα αφού είναι χαλασμένα. Θα τα φτιάξουμε, Θανάση μου, θα τα επισκευάσουμε. Τι να φτιάξουμε, μωρέ, και εσύ, τι να δεν τρέπεσαι καθόλου, τι να φτιάξουμε. Πα, εδώ έχουμε τα λαχανικά. Τι καρφοδεκάρα εσύ. Τα οποία έχουν ψηθεί όπως πρέπει, και είναι, θα πρέπει να είναι κρύα. Αν δείτε και έχει ζουμάκια στο ταψί, προτιμώ να μου τα στραγγίσετε. Δεν θέλω να έχει καθόλου υγρά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δημιουργήθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Αχ, Θανάση, θα με σκάσει σήμερα να περάσω από εκεί να φτιάξω λίγο τη ζύμη. Τώρα τα θυμήθηκες όλα, να έρθεις να κάνεις δουλειά εδώ που κάνω εγώ δουλειά. Έτσι κάνεις συνέχεια όμως. Δεν με αφήσεις μια μεριά. Έλα, πάρε τα παιχνιδάκια σου και έλα από δίπλα. Και πώς θα ξεφορτώσω τα παιχνιδάκια από δίπλα? Πάρε αυτό εδώ. Δεν σε έχω ενοχλήσει όλη τη χρονιά καθόλου. Εγώ τώρα που θέλω να κάνω ζύμη. Πάρε και αυτό. Ποιο είναι αυτό? Ξέρω τι έχει μαζέψει εδώ. Το βλέπει για παιχνίδι αυτό, ξέχασε και τη δουλειά σου δηλαδή τώρα. Θανάση μου, να σου πω, έχει μπερδέψει τα παιχνίδια με τη μαγειρική. Φέρτα μου, ρε, φέρτα. Δεν ξέρω τι θα μες γίνει. Την κρίνια, όλη τη χρονιά. Δεν μπορώ πια. Εγώ, είπα να κάνω. Συνέχεια. με το χαμόγελο και με την καλή διάθεση. Συνέχεια. Ενώ εγώ μια μπριαμόπιτα είπα να κάνω. Μέσκαζε. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Προσέξτε να δείτε τι ωραία που είναι αυτή η ζύμη.
ζύμη μπισκότο. Και ειδικά όπως θα κάνουμε σήμερα την πίτα που θα είναι σε ρολό, θέλω να κοσκινήσετε έτσι ωραία το αλεύρι, να πέφτει ανάλαφρο. Το αλεύρι λοιπόν μέσα σε μία λεκάνη. 250 γραμμάρια μαργαρίνη. Θα πρέπει η μαργαρίνη να είναι αρκετά μαλακή, έτσι ώστε να την δουλεύετε με το χέρι, να ενωθεί ωραία ωραία με το αλεύρι. Δουλεύετε το μείγμα και θέλετε η μαργαρίνη να υγροποιήσει όλο το αλεύρι. Εγώ είδες, δεν σε ενοχλώ. Μην με κοιτάς με ένα μάτι μένα. Δεν σε ενοχλώ καθόλου. Δεν μ' αρέσει να είμαι και μόνη μου όμως. Μόνη μου εδώ. Αυτό άστο, άστο, άστο. Ψεύτικο είναι. Το ξέρω, γι' αυτό λέω. Για πες. Έλεγα λοιπόν, μαργαρίνη, αλεύρι. Βλέπετε, θέλω να καταλήξετε σε ένα μείγμα που να είναι έτσι τριφτό. Αλλά θα πρέπει να έχει υγροποιηθεί, να έχει πάρει τη μαργαρίνη, το αλεύρι παντού. Έτσι. Πάρα πολύ εύκολη ζύμη, πάρα πολύ γρήγορη. Θα προσθέσω αλεύρι μετά, αν δω και χρειάζεται το μείγμα. Εδώ θα βάλουμε γιαουρτάκι, 250 γραμμάρια, είναι η ίδια ποσότητα με τη μαργαρίνη. Έτσι μπορείτε πολύ εύκολα να το θυμάστε. Καμαράδο, στη θέση σου παρακαλώ. Στη θέση σου. Ξεπορτίζαν και αυτοί τώρα, κατάλαβες. Τελευταία μέρα αρχίζει να κόβουν βόλτες. Θανάση, κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ. Για πες μου. Ένα βουλάκι θα βάλεις μέσα στη ζύμη. Οπότε, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Γιαουρτάκι, ένα αυγό, 250 γραμμάρια μαργαρίνη. Και για να δώσουμε γεύση περίσσια σε αυτή τη ζύμη, ακούστε τι θα βάλουμε. Θα βάλουμε λίγη πάπρικα, γιατί όπως θυμάστε όσοι ήσασταν μαζί μας όλη τη χρονιά, σε αυτή την εκπομπή έχουμε κάποιες αδυναμίες. Η πάπρικα, παραδείγματος χάρη, είχε το ρόλο της. Είχε ένα ρόλο ο οποίος αγαπήθηκε από όλους σας. Ναι, μας στείλανε 13.000 γράμματα, φωνάζανε για την πάπρικα. Χαμός. Ευχαριστώ κύριε Ντένι. Χαμός. Λοιπόν, μας στέλναν γράμματα από τη Ζιμπάμπουε, από τη Ροδεσία. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Νέα Ζηλανδία για την πάπρικα. Και εμείς και η πάπρικα. Λοιπόν. Μην βάζεις και πορτοκάλι τώρα. Έλεγα λοιπόν. Να. Ότι κάποια υλικά είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Η πάπρικα, το πορτοκάλι ήταν από αυτά τα υλικά που τα χρησιμοποίησαμε ιδιαίτερα και. Νομίζω ότι αν μετρήσουμε τις συνταγές, θα δείτε ότι είχαν το ρόλο τους. Θα χάσετε το μέτρημα, γιατί δεν υπάρχει συνταγή χωρίς αυτά τα δύο συστατικά. Πάπρικα ή σε νυφάδες, η πάπρικα σε σκόνη και λίγη ρίγανη. Γιατί τι μπριάμ θα κάναμε χωρίς τη ρίγανη. Μα δεν έφερνα εγώ την καλή τη ρίγανη του μπάρμπα. Η οποία έχω να σου πω ότι τέλειωσε. Η πούδρα τέλειωσε. Και περιττώ να σου πω ότι όταν ξαναπας Καρδίτσα, το πρώτο πράγμα που θα θυμηθείς, θα πας στο θείο σου και θα ζητήσεις. Πολύ ευγενικά, έτσι. Ναι, του το είπα προχθές. Πολύ ευγενικά. Πώς τη λέει. Και πούτινα. Θα στη φέρω. Άμα δεν ξαναβάλεις πάπρικα, θα το συζητήσουμε. Τώρα το καλοκαίρι ξέρεις τι ωραία που θα είναι με τη χωριά τη ρίγανη. Μην το ξεχάσετε, Θανάση. Ναι. Μην παίρνω τηλέφωνο και εσύ. Συνέχεια για τη ρίγανη. Να σε ξεχάσω, είναι δυνατόν, αφού σε βλέπω εφιάλτη στον ύπνο. Είναι δυνατόν να σε ξεχάσω. Να σου πω, και τι βλέπεις, ότι μαγειρεύουμε πάπρικα και πορτοκάλι. Όχι, ότι είμαι μέσα στις πορτοκαλιές και περπατάω και ακούω φωνές. Και εγώ τι κάνω. Περπατάω και ακούω φωνές μέσα στα πορτοκάλια. Και περνάω και περνάνε σκιές και πορτοκαλιές. Και ακούω ήχους και θορύβους. Και ξαφνικά παραπατάω και όπως πέφτω. Ναι. Πού πέφτω. Πού πέφτω, σε ένα πορτοκάλι. Σε ένα βαρέλι με πάπρικα. Σε έχω δημιουργήσει τέτοιο χαζά, μεγάλο πρόβλημα. Όχι, χρονιά, κάτι χαζά. Κοίταξε να σου πω, αν δεν βοηθήσεις τώρα λίγο εδώ να κάνουμε αυτό δουλίτσα. Αυτό τι δουλειά εδώ πέρα, για τρελαθώ. Είχα σε προηγούμενη εκπομπή τέτοιο πράγμα. Είσαι μια μέρα γιατρός. Είχα σε στεθοσκόπιο σε προηγούμενη εκπομπή. Είδες, Θανάση μου, ούτε εσύ θυμάσαι τι χαζά έχεις κάνει. Λοιπόν, είναι. Βλέπετε πόσο εύκολα γίνεται. Δεν καπνίζεις, ε. Είδατε πόσο εύκολα γίνεται. Καλά σ' ακούω πάντως. Καλά, κάτσε να ακούσει και την άλλη μέρα. Θα ζήσω. Δεν πρέπει να καπνίζεις και λίγο το δηλαδή. Το είπαμε παιδί μου, τέλεια. Δεν υπάρχει. Μια χαρά. Μια χαρά σ' ακούω. Κάνε μου μια δουλίτσα. Ναι. Άκου να σου πω τώρα τι θέλω να κάνουμε. Θανάση μου, ή θα αποφασίσει να συνεργαστείς, έτσι δεν μπορώ να βγάλω τη συνταγή μόνη μου. Δεν κάνω εγώ δουλειές, δηλαδή εγώ τι κάνω. Σου είπα θα το κάνουμε, θα την κάνεις μετά αυτή τη δουλειά. Δεν κάνω εγώ. Και εξάλλου να σου πω και κάτι. Η υγεία είναι το σημαντικότερο η πράγμα. Υγεία. Γι' αυτό άσε με σε παρακαλώ να έχω την υγεία μου σήμερα. Έλα, πάμε.
Εδώ είναι το μείγμα που θα βάλουμε μέσα στην πίτα, Θανάση. Ναι. Πάρ' τη σφρίχτρα από εδώ. Ξέρεις τι θέλω. Ναι. Θα πάρεις το ψαλίδι, όπως έχεις μάθει εσύ. Ναι. Και θα κόψουμε φρέσκο, ωραίο δυόσμο μέσα στο μείγμα. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει λόγος να βάλετε το δυόσμο όταν βάλετε τα λαχανικά να τα ψήσετε. Θυμάστε, είναι τα λαχανικά τα οποία τα ψήσαμε και έχουμε αφαιρέσει όλα τα ζουμάκια που έχουν βγάλει. Προσθέτουμε δυόσμο και προσθέτουμε τυρί φέτα και... Τελευταίος έρωτας ο δυόσμος. Ναι. Είχαμε την πάπρικα, είχαμε τα πορτοκάλια. Με την εποχή πάει αυτό. Τώρα μας κατσικώθηκε και αυτός ο δυόσμος. μόνο το πορτοκάλι είναι. Εμείς κάναμε το δυόσμο μαϊντανό. Κατάλαβες εμείς τι τραβάμε τόσο καιρό. Έλα. Και θα βάλουμε και ένα τυράκι. Τραβάει τις περιόδους. Πώς λέει, ας πούμε, ότι ο τάδε ζωγράφος πέρασε την υπαρξιακή του περίοδο. Μετά πέρασε τη γαλάζια περίοδο, μετά πέρασε την κίτρινη περίοδο, μετά την πορτοκαλί. Τώρα έχουμε την Τίνα με τις περιόδους. Έλα. Τι έλα. Να, αυτά, δεν βάζω άλλα. Πώς μπορείς να σκάσεις άνθρωπο όμως εσύ. Αχ. Λοιπόν. Τι ωραία πέρασες με μένα φέτος. Τα λέω, Θανάση, και εγώ τα λέω. Με ρωτάνε, κόσμος κάνει, αλλά τι να κάνεις. Επειδή η ποσότητα της ζύμης που σας έχω δώσει είναι είτε για μια, μπορείτε να το ανοίξουμε δηλαδή τώρα αυτό να κάνουμε μια πολύ μεγάλη πίτα, αλλά εγώ προτιμώ να κάνουμε δύο μικρές. Και για να ανοίξει αυτό εύκολα και να μην χρειαστεί να βάλουμε άλλο αλεύρι, το οποίο σημαίνει να μην επιβαρύνουμε... Πανέτοιμο. Μπράβο. Κάτσε κόψει λίγο. Τη ζύμη με άλλο αλεύρι. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε ένα φύλλο αντικολλητικό, μία λαδόκολλα δηλαδή, και θα ανοίξουμε εδώ πάνω το φύλλο ώστε να μην κολλάει. Στόχος είναι να ανοίξουμε ένα παραλληλόγραμμο ή ελαφρώς στρογγυλό φύλλο από αυτή τη ζύμη, το οποίο θα σχηματίσουμε το ρολό, δηλαδή θα βάλουμε μέσα το μείγμα που κάνουμε από τα λαχανικά για να κάνουμε την πιαμόπιτα. Φανταστείτε ότι αυτό θα γίνει σαν γεμιστό ψωμί. Ένα γεμιστό ψωμί και μάλιστα επειδή αυτό το φύλλο, η ζύμη φουσκώνει, μπορούμε να κάνουμε, να χαράξουμε ελαφρώς, όταν κάνουμε το ρολό θα δείτε, να χαράξουμε τη ζύμη για να φαίνεται μέσα και η γέμιση. Ωραία. Να φάω εγώ τώρα λίγο από το έτοιμο γιατί δεν μπορώ να περιμένω. Θες να βγάλεις το έτοιμο. Να φάω λίγο από το έτοιμο τώρα. Να σου πω. Άντε με έχεις ψήσει το ψάρι, θα γίνει τόσο καιρό. Πω. Άνοιξα λίγο το φούρνο και μυρίζει υπέροχα. Κάτσε, να φτιάξω εγώ εδώ πέρα το ρολό. Περίμενε να δεις. Φετούλα μέσα, έρχεται και δένει πολύ ωραία η φέτα με τα λαχανικά. Και θέλετε ένα υλικό, όπως είναι το τυρί, ένα τυρί γκούντα, το οποίο να δέσει τα υλικά. Γιατί δεν βάζουμε ούτε αυγό ούτε τίποτα μέσα. Θέλουμε να έχουμε καθαρά, ωραία τη γεύση των λαχανικών. Καλοκαιρινή. Επειδή λες ότι δεν παρακολουθώ, θα σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Επειδή λες ότι δεν παρακολουθώ. Εγώ δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, ναι. Πες ότι έχει κάνει η κυρία Βαΐτσα Μπριάμ την Πέμπτη. Ναι. Με το ήδη φτιαγμένο Μπριάμ, μπορεί την Παρασκευή να κάνει πίτα. Εννοείται. Και είναι και η λογική ότι με τα περισσεύματα φτιάχνουν ένα καινούργιο φαγητό. Έτσι, είναι μια τέλεια ερώτηση και σαφώς, Θανάση, όπως καταλαβαίνεις... Σιγά μην άφησες τίποτα εσύ να πάει χαμένο. Γι' αυτό σε ρωτάω, για να εκτεθείς το ρωτάω. Μα να σου πω κάτι, το θέμα είναι ότι υπάρχουν συνταγές που γίνονται από τα περισσεύματα της προηγούμενης μέρας. Από εδώ είμαι, πάμε να μην ψάξεις, μην με ψάξεις από εκεί. Σιγά μην σε ψάχνω. Από εδώ είμαι. Θα κάνουμε δύο ρολά. Θα κάνουμε δύο ρολάκια πίτα. Το κάνουμε μικρό για να κλείνει. Αφήστε το άλλο για άλλο. Εδώ. Κοιτάξτε. Ωραία. Το κλείνετε μαζί με το αντικολλητικό για να κλείσει ωραία. Έτσι. Και απ' την άλλη. Είναι τόσο ωραίο αυτό το φύλλο, μην το φοβάστε καθόλου. Σας λέω, έρχεται και φουσκώνει και γίνεται σαν ψωμάκι. Και φυσικά, όταν το βάλετε σε ένα ταψάκι, μπορούμε να το βάλουμε σε ένα ταψάκι που θα το έχουμε στρώσει με αντικολλητικό χαρτί για να το ψήσουμε και για να ανοίξει μετά, αν θέλετε να φαίνεται μέσα η γέμιση, μπορείτε να το χαράξετε. Αυτό μόλις αρχίσει και ψήνετε, θα ανοίξει για να φαίνεται η γέμιση. Θα βάλετε, πριν το βάλετε στο φούρνο, μην μου ξεχάσετε να λείψετε με ελαιόλαδο. Αν σας αρέσει και έχετε σουσαμάκι μπορείτε, αν πάλι δεν έχετε, μπορείτε να βάλετε παπαρουνός, μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε ή να μην βάλετε και τίποτα.
Αν θέλετε να πάρει πιο πολύ χρώμα, θα βάλετε ένα κρόκο αυγού, θα το χτυπήσετε με λίγο γάλα. Εγώ έχω κάνει και τα δύο πιτάκια που έχω κάνει, το ένα το έκανα με παπαρονόσπινο και το άλλο μόνο με ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Μην ξεχνάτε πως τα λαχανικά είναι διψημένα, απλά πρέπει να ψηθούν όλα μαζί και να φουσκώσει όπως πρέπει η ζύμη. Πάμε να βγάλουμε το έτοιμο. Φυσικά τα υλικά που έχουν μείνει φτιάχνουμε άνετα ακόμη μία πίτα. Τα βάλω εδώ στην άκρη. Άγιασα τόσο κύριο Μαρίου. Άγιασα. Άγιασα. Θα το πιστέψουν όλοι αυτό, ξέρεις. Θα πούνε αυτό το παιδί. Άγιασε. Άγιασε. Τι έχει πάρει, μωρέ. Έχει πάρει τα γυαλάκια του εδώ, κοιτάξτε. Έχει πάρει τη σφυρίχτρα. Ζηματάει. 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 Πω, πω. Άγιασα τόσο κύριο Μαρίου. Τι θέλεις, τι θέλεις να σου δώσω. Περίμενε. Τι θέλω, τίποτα. Βρήκα τα γάντια. Τι έχω αυτά εδώ πέρα. Τι τα παίρνεις όλα μαζί σου, τι θα τα κάνεις. Μάρα. Τι θα τα κάνεις, παιδί μου, αυτό τι θα το κάνεις που παίρνεις μαζί σου. Έχω λόγο που τα παίρνω εγώ, δεν θα αφήσω τίποτα. Αυτό ήταν το καπέλο του μάγου, θυμάσαι Μαρίτη, που έκανες το μάγο. Το πέντελο φέρε, το σερφ. Περίμενε, βάλω κάτω, περίμενε. Ναι. Μην χαλάσουμε και τον μάγο, ναι. Προθανάσουμε. Όπου, αυτό το αριστερό μου αρέσει πολύ. Είδες τι όμορφο που είναι, είναι σαν... Φέρ τον αδερφέ. Άστο, άμα είναι εκεί πέρα, σε παρακαλώ. Ποιο θες να κόψω. Το σωσίβιο είναι έτοιμο, το σωσίβιο. Φέρ τα κι αυτά. Εκεί σωσίβιο έχεις. Σου λέω έχω τα πάντα. Πιάσε κάτι. Άστο, να σου πω, Παρίδη. Πιάσε ένα... Θα σου πω σε λίγο. Ένα πιάτο, σε παρακαλώ. Θα εκτός κι άμα θες να φας μπριαμόπιτα. Κοίτα, κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει. Έχει μέσα το λαχανικό της, το τυράκι της. Έγινε το εξωτερικό της ζύμης. Πραγματικά. Έχει μέσα το λαχανικό του, έχει τα πάντα. Τώρα, αν θέλετε να το κάνετε ένα πιάτο που να μην του λείπει, ας πούμε, το κρεατικό του. Λίγο κοτόπουλο μέσα, το οποίο θα το έχετε προσθέσει όταν ψήνονται τα λαχανικά, σε μπουκίτσες, εννοείται, σε μπουκίτσες, ε. Σκεφτείτε δηλαδή ένα ψωμάκι γεμιστό με λαχανικά. Αλλά τα λαχανικά με τη λογική του μπριάμ. Γι' αυτό και το λέμε μπριαμόπιτα. Okay. Κόψε λίγο απ' τ' άλλο, σε παρακαλάω τόση ώρα. Μάγε μου, πότε με παρακάλεσες. Από πού θες να κόψω, πάρε ένα πιάτο, να σου δώσω ό,τι θες. Τόση ώρα, σε παρακαλάω. Πάρε ένα πιατάκι. Πώς θα το φας έτσι χωρίς πιάτο. Ορίστε. Ωραία. Με αγάπη από μένα για σένα, με σχε Πάτρας. Α, καλά μιλάμε. Φέρε τίποτα να φας, το σωσίβιο φέρε. Καλά, άστα στο σωσίβιο Κώστα και έλα να φάτε εδώ την πίτα. Ράγια. Λοιπόν, όση ώρα ο Θανάσης ετοιμάζεται και μαζεύει σωσίβια και διάφορα, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά, εδώ, ευχαριστώ πολύ. Να απολαύσουμε το Θανάση πώς μαζεύει τα συμπράγκαλα, τα παιχνιδάκια του όλα. Δεν κατάλαβα, δεν έχει γλυκό σήμερα. Έτσι με έχετε στην πείνα, τελευταία μέρα χωρίς γλυκό. Θες και γλυκό. Α, έχεις πράγματα μέσα. Ωραία. Έλα, βάλεις πίτα. Πες το ψυγείο. Μπράβο, ρε Παρέτη. Ξέρω εγώ γιατί σε συμπαθώ. Γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Τι τα μάζεις όλα, πρε Θανάση, εδώ, τι να μαζέψω, τα... μάζεψε δύο-τρία πράγματα για να φύγουμε, ρε. Τι δύο-τρία πράγματα. Δεν είναι τα τίποτα, είναι, αυτά, παιδί μου, απαραίτητα είναι όλα αυτά. Τι απαραίτητα, παιδί μου, τον ανεμιστήρα, τι το πήρες να τον κάνεις. Τον ανεμιστήρα του πήρα γιατί δεν τα μάζεψα τα κουνούπια. Φέρε ένα παρίδι, να φέρνει και άλλα πράγματα. Έλα, βάλτε τα πράγματα, αντί έχουμε πράγματα πολλά ακόμα. Έλα, μωρή, κοίτα πως έκανες τώρα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Σε κάνω αέρα. Δεν θέλω άλλο αέρα, μου έκανες πράγματα. Τόσα πράγματα. Όλοι. Έχω γυρίσει εγώ φέτος, είδες πόσα όλο έλειπα. Μέσα, το σάρτιο το κάνουμε, ρε φίλε. Για το, φέρ το, εντάξει, φέρ το κι αυτό. Να σου πω κάτι. Έχω γυρίσει φέτος πόσα ταξίδια, πόσες φορές έλειπα. Ξέρω εγώ από ταξίδια, άκου που σου λέω. Όλη την Ελλάδα γύρισε τα ε, ψηλό πράγματα είναι αυτά. Ευτυχώς που κάθε φορά στο ταξίδι δεν έπαιρνε όλα αυτά μαζί σου. Ωραία. Παρακάτι. Μα το συζητάτε, ρε παιδιά. Αφήσαμε το πιο χρήσιμο πράγμα έξω.
Και εσείς τώρα τι συζητάτε. Κάτι όλο χαζομάρες. Για... Φέρτε και τα άλλα τα πράγματα. Να σου πω, επειδή πήγαμε πόσα ταξίδια, να πάμε να δούμε έτσι λίγο μερικά. Άντε, βρε, έτσι, να πάρουμε μια γεύση. Άντε να πάρουμε μια μικρή. Γεύση ακόμη. Και τα πράγματα τα άλλα, παιδιά. Και τα πράγματα τα άλλα. Θανάση. Έλα. Κοίτα, βρε, Θανάση, εδώ. Α, για μας είναι αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τόσο ωραία λουλούδια. Μετά, ευχαριστίες μετά. Άντε, πάμε να δούμε το Θανάση που κάνει ταξίδια. Άντε να δούμε. Οπ. Για να τα δει. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι μαγικό. Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας και έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς που καθενός φαντάζομαι. Τώρα δεν αφήνουμε τις πλάκες να πάμε να φτιάξουμε τίποτα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Κάτι θα βρούμε. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα της γεύσης. Θεσσαλονίκη. Εγγύηση. Βρισκόμαστε στην καρδιά της λιμενοθάλασσας του Μεσολογίου. Πηγαίνουμε στο διβάρι του Βασιλαδίου για να δούμε πώς φτιάχνουν το περίφημο αυγοτάραχο. Όλα όσα βλέπουμε καταμαρτυρούν ότι μιλάμε για μια πόλη με ένδοξη ιστορία και μεγάλο πλούτο. Σήμερα ο ταξιδιώτης στην Κύμη πρέπει να δοκιμάσει απαραίτητος σίκο, είναι προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως, μπακλαβά, ονομαστός ο μπακλαβάς και φυσικά τα υπέροχα κομμιώτικα αμυγδαλωτά, τα οποία στη συγκεκριμένη περιοχή ονομάζονται ποδαράκια. Το Γαλαξίδι είναι μια υπέροχη κομμόπολη. Ένδοξο παρελθόν, πλούτος από την αυτοσύνη και φυσικά υπέροχα αρχοντικά. Ιδανικός προορισμός για ένα ωραίο διήμερο, πολύ καλό φαγητό, εξαιρετική κουζίνα και φυσικά τα γλυκά του μοναδικά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία εδώ πέρα, στην Κλητορία. Μαζέικα, η Κλητορία είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά. Και παίζουμε με τη φίλη μας τη Ρόξη. Βρισκόμαστε στον ποταμό, κυρίες και κύριοι. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό εδώ πέρα στα Κίθυρα, μετά τη χώρα. Έχει μια πολύ γλυκιά μελαγχολία, ξέρετε. Ειδικά όταν είσαι στο Πύλιο, όταν είσαι στον Κάλαμο, που είναι το Ιππίνιο της Αργαλαστής, και ετοιμάζεις να ψαρέψεις. Καλώς ήρθατε στα Γιάννενα. Γύρω στα 40 χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννενα βρίσκεται το πρώτο χωριό του κεντρικού Ζαγορείου. Τα Άνω Παιδινά. Εξαιρετικό περιβάλλον, εξαιρετική ρημοτομία και φυσικά αυτή η υπέροχη ζαγορίτικη αρχιτεκτονική. Βρισκόμαστε στο Βουτύρο. Ένα υπέροχο γραφικό χωριουδάκι γύρω στα 10 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στη Χίο, την πατρίδα του Ομήρου και της Μαστίχας. Κωνσταντινούπολη. Ο μήνας έχει 24 Ιανουαρίου, θερμοκρασία μείον 3 βαθμοί. Βρισκόμαστε στην πλατεία Σουλτάν Αχμέτ και όπως καταλαβαίνετε έχει το κρύο της αρκούδας. Όλη την Ελλάδα γύρισε, Θανάση μου. Πολύ ωραία. Όλη την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Άντε, και εσύ να ξεκουραστείς τώρα. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που κατά τόπους μας βοηθήσαν για να φέρουμε εις πέρας γενικά το έργο μας. Γιατί μπορεί να βλέπετε ας πούμε, ένα ταξίδι στην τηλεόραση και να λέτε τι ωραία περνάνε αυτοί, βόλτες κάνουν κτλ. Αλλά δεν είναι απλό. Αλλά είναι κουραστικό. Και πίσω από αυτό κρύβονται πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν βοηθήσει, που έχουν δουλέψει. Τους ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα κάποιους συνεργάτες όπως ο Δημήτρης Γρηγοράκης, ο Ασημάκης που ήταν εδώ. Αρκετές μέρες μας βοήθησαν με την ενέργειά τους, με τις συνταγές τους, με τις γνώσεις τους. Όλους τους προσκεκλημένους μας, γενικώς. Όλους. Τώρα για τους δικούς μας τους ανθρώπους τι να πούμε. Να πούμε για την Χριστιανά. Χριστιανά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αχ, μωρέ, με συγκινείς τώρα. Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Για μένα ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά και είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που σε εκτιμούν, που τους εκτιμάς, που περνάς καλά. Πολλά... Που συνεννοείσαι, πολλές που δεν έχεις προβλήματα. Πολλές ευχαριστίες στον Παύλο. Ο Παύλος είναι ο σκηνοθέτης μας. Που μας ανέχτηκε. Ήμασταν λίγο δύσκολοι. Όχι, ήμασταν. Ήμασταν λίγο δύσκολοι. Ό,τι καλύτερα δεν πιστεύω να έχεις κανένα παράπονο. Όχι, ωραία. Όπως δεν έχουμε εμείς, δεν πρέπει να έχεις και εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κατσουλιέρη, τον Κώστα, για τη μουσική, γιατί μας συνόδευσε όλο αυτό το διάστημα. Μας έφτιαχνε το κέφι. Θα ξεχάσω εγώ τη Γιολάντα.
Όχι, καλά, δεν θα ξεχάσω. Δεν θα ξεχάσω. Πού να θυμάσαι και τίποτα άλλο μόνο τη Γιολάντα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μπενιό, ευχαριστούμε τον Γαλάνη, τον Μιχόπουλο, τους παραγωγούς μας που ήταν πάντα παρόντες. Ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί πίσω από μια εκπομπή μαγειρικής κρίνεται πάρα πολύ δουλειά. Φυσικά το κανάλι που μας φιλοξένησε όλη αυτή τη χρονιά. Θανάση μου. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για τη συνεννόηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το πρόγραμμα, την κυρία Γεωργακοπούλου και την κυρία Γκούτση. Την Κοραλία. Για την άμεση συμπαράστασή τους όλο αυτό το καιρό και τη βοήθειά τους. Και απ' την άλλη, εδώ βλέπατε εσείς τα φαγητά που ήταν οι κατσαρόλες και βράζανε και εγώ με τη Θανάση μαγειρεύαμε. Πίσω από εμάς όμως υπάρχει μια ομάδα. Υπάρχουν τρεις γλυκύτατες γυναίκες που μας βοήθησαν όλη αυτή τη χρονιά. Η Μαρία, η Μαριάννα, η Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Θα έρθετε. Σας βλέπουμε από εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί χωρίς τα τρία αυτά κορίτσια δεν θα μπορούσα να σας είχαμε δείξει όλες αυτές τις συνταγές. Γιατί υπήρχε πολλή δουλειά πίσω από κάθε συνταγή που βλέπατε. Και θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που δεν ήταν μαζί μας, αλλά δεν έχει χάσει ούτε λεπτό από την εκπομπή και ήταν σε όλη την προετοιμασία που έκανα στο σπίτι. Την κυρία Κατερίνα, τη μαμά μου. Ω, κυρία Κατερίνα. Δεν μπορούσα, παιδιά, δεν γινότανε. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ. Όλους τους συνεργάτες, μακάρι, ναι. Αφανείς ήρωες. Όλους με τα ονόματά σας. Θέλουμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε, να σας, να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Και ξέρω εγώ, είναι δύσκολη η ώρα αυτή. Δεν είναι η καλύτερη ώρα. Εντάξει, είναι, είναι η δουλειά μας, είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας ούτως ή άλλως. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους τεχνικούς εδώ πέρα του Star, γιατί πραγματικά μας, πέρα από τη βοήθειά τους και πέρα από το γεγονός ότι δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους, φτιάξαν και πάρα πολύ την ατμόσφαιρα. Μας βοηθήσαν πάρα πολύ εδώ πέρα με το κέφι τους, με την καλή τους διάθεση, με τα χαμόγελά τους. Ήταν μέρες που δεν είχαμε όρεξη, ήταν μέρες που ήμασταν και εμείς δεν είχαμε τις καλές μας και πραγματικά ερχόμασταν για δουλειά και έφτιαχνε η μέρα μας. Έφτιαχνε το πρωί μας, έφτιαχνε το απόγευμά μας και ερχόμασταν με χαρά. Την επόμενη μέρα να δουλέψουμε. Την Αθηνά και τον Νίκο. Την Αθηνά και τον Νίκο. Την Αθηνά, τη Ζόρζο και τον Νίκο του Παπαδημητρίου, τους συνεργάτες μας. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει ταξίδια μαζί τους. Έχουμε γελάσει. Έχουμε μοιραστεί ανησυχίες, χαρές, πίκρες, λύπες. Χαρές, πολλές χαρές. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά τους ανθρώπους που μας στηρίξανε στα γυρίσματα που κάναμε στην επαρχία. Γιατί και αυτοί διαθέσαν πάρα πολύ από τον ελεύθερό τους χρόνο για να κάνουν, να μας βοηθήσουν να φέρουμε εις πέρα στα γυρίσματα. Και φυσικά πάνω απ' όλα, Ντίνα μου, να ευχαριστήσω εγώ τουλάχιστον εσένα για την πολύ ωραία συνεργασία που είχαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που γνωριστήκαμε και περάσαμε αυτή τη χρονιά παρέα. Και ήταν πολύ δημιουργική χρονιά και πολύ όμορφη και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός. Και φυσικά, να ευχαριστήσουμε όλους τους τηλεθεατές που με τα τηλεφωνήματά τους, με τα μηνύματά τους, με τα mail τους μας έδωσαν δύναμη και κουράγιο να φέρουμε εις πέρας αυτή τη χρονιά. Έτσι έκανα και εγώ ένα καινούριο φίλο, παιδιά. Ο Θανάσης Πάτρας είναι τώρα φίλος μου. Γιατί όταν αρχίσαμε την εκπομπή, είναι η αλήθεια. Ό,τι έλεγα τώρα, ο Θανάσης ο Πάτρας θα μάθει να μαγειρεύει ποτέ. Λοιπόν, έμαθε να μαγειρεύει. Ωπα! Φιλάκια, να είστε καλά, φιλιά καλό πολλά. Καλοκαίρι! Καλό καλοκαίρι! Γεια σας! Ελάτε ρε μέσα! Ελάτε! Τέλει! Ελάτε βρε μέσα! Ελάτε! Έλα ρε Τέλει! Έλα ρε Τέλει! Ελάτε καλέ! Ελάτε βρε κορίτσια, καπίδι! Έλα ρε Γίγα! Γεια σου ρε Μαριό. Έλα ρε φίλοι. Ειρήνη, Μαριάννα. Έλα ρε Γίγα. Γεια σας. Λαζέσαι αντροπέρα σαν